Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με παρουσίαση ενός καινούριου gadget. Και στα χέρια μου κρατάω μια ολοκένουρια mirrorless φωτογραφική μηχανή από τη Sony α500. Όταν λέμε ολοκένουρια, μιλάμε είναι ολοκένουρια, παρουσιάστηκε το καλοκαίρι, δεν έχει καν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα μέσα του χώρου, του ειδικού χώρου όσον αφορά στην αγορά των φωτογραφικών μηχανών, και είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι δοκιμαστικό, το σιάλος, το γράφει και όλα στο πάνω, not for sale or lease, δεν υπάρχει ακόμα στα καταστήματα, στα ράφια, σύντομα θα υπάρχει σε μια τιμή γύρω στα 650 ευρώ με το συγκεκριμένο φακό. Τι είναι αυτή η συγκεκριμένη μηχανή? Ουσιαστικά έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στην α5000, η οποία είναι το entry level μοντέλο της Sony, και την α6000 που είναι ουσιαστικά το high των compact mirrorless φωτογραφικών μηχανών. Όταν λέμε mirrorless, εννοούμε ότι ουσιαστικά έχει λειτουργίες DSLR, αλλά δηλαδή με δυνατότητα να αναλλάσσονται οι φακοί, αλλά δεν υπάρχει ο καθρέφτης μέσα από την DSLR. Ο φακός βγαίνει, ουσιαστικά αυτό είναι το kit των δύο που παίρνει κανείς όταν αγοράζει τη μηχανή, και βλέπετε εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα είναι ο αισθητήρας που βλέπουμε εκεί μέσα. Έτσι, 24 MP αισθητήρας, APS-C διαστάσεις, και μπαίνει ο φακός πάνω, ο οποίος είναι 1650. Κλασικός, τυπικός φακός, αλλά αρκετά μικρός, και αυτό γιατί όταν την ανοίξουμε τη μηχανή, ουσιαστικά ο φακός βγαίνει από μέσα, έτσι, και το πρώτο πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος φακός είναι αυτό που λέμε power zoom. Δεν χρειάζεται, όπως στις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές, να χρησιμοποιείς το δαχτυλίδι γύρω από εδώ πέρα για να κάνεις το zoom. Υπάρχει ειδικό πλήκτρο ακριβώς πάνω από το πλήκτρο του release, και από εδώ πέρα χρησιμοποιούμε και ελέγχουμε το zoom, κάτι που είναι σπάνιο σε φωτογραφικές μηχανές, ειδικά σε μηχανές που αλλάζουν φακούς. Είπαμε 24 MP, υπάρχει ένα κρυμμένο φλασάκι εδώ ακριβώς από πάνω, το οποίο με το που το πατάμε πετάγεται έτσι έξω, και είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό, αλλά κάνει καλή δουλειά. Εδώ στην αριστερή πλευρά είναι ουσιαστικά οι θύρες, οι περισσότερες θύρες από αυτές που χρησιμοποιεί κανείς. Έχουμε έξοδο HDMI, εδώ πέρα mini USB μέσω της οποίας γίνεται και η φόρτιση, και εδώ πέρα παίρνει τις κάρτες microSD μέχρι 64, μέχρι 128 GB, υποστηρίζει για τις μεγαλύτερες ταχύτητες, και αυτό γιατί μπορεί να γράψει βίντεο 1080p 60fps στα 50 Mbps bitrate, XHVC νομίζω λέγεται το σύστημα που χρησιμοποιεί η Sony για να κάνει την καταγραφή του βίντεο. Μιλάμε εξαιρετικής ποιότητας βίντεο, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ειδικό κουμπάκι movie εδώ, ακριβώς από πάνω. Έτσι, κουμπάκι movie που ξεκινάει να γράφει βίντεο επί τόπου και το βλέπουμε στην οθόνη. Η οθόνη τώρα. Ερχόμαστε στην οθόνη, η οποία ουσιαστικά έχει αυτή την ιστορία που βλέπουμε σε πολλές φωτογραφικές μηχανές για να μπορείς να κάνεις selfies, κάπως έτσι. Κάτσε πέρα, το έχω στο manual τώρα και ήταν φτιαγμένο για να βγάζεις φωτογραφίες την ημέρα. Το μενού από εδώ πίσω λοιπόν το χρησιμοποιείς από εδώ για να κάνεις τις επιλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, δυνατότητα επιλογής σκηνών, έτσι, πανόραμα, superior auto και intelligent auto είναι οι δύο λειτουργίες της αυτόματης φωτογράφησης. Ας βάλουμε μια αυτόματη εδώ πέρα, μπράβο. Έτσι, και αυτό που κάνει και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι το απίστευτα γρήγορο focus που κάνει, η εστίαση που κάνει, και είναι ένα από τα θέματα που γενικότερα πρέπει να προσέχει κανείς όταν πάρει μια φωτογραφική μηχανή, γιατί τα megapixel πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όλες οι μηχανές έχουν πάρα πολλά megapixel. Αυτό πρέπει να προσέχει κανείς το μέγεθος του αισθητήρα και το focus, ταχύτητα του focus. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ γρήγορο focus, έτσι, ακόμα και σε σκοτάδι όπως είναι εδώ μέσα στο στούντιό μας. Έτσι, το focus κάνει πάρα πολύ λίγο χρόνο, και τώρα το έχω και στο αυτόματο, έτσι, και μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα να κάνεις εστίαση, συνεχόμενη εστίαση την ώρα που τραβάς βίντεο. Άλλες λειτουργίες που έχει, έχει Wi-Fi, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει εδώ πέρα το μενού του, ας πούμε. Έχει Wi-Fi, το οποίο μπορεί να κατεβάσεις, να συνδέσεις με υπολογιστή ή άλλο smartphone ή ακόμα και με τηλεόραση. Και υπάρχει και δυνατότητα να κατεβάσεις εφαρμογές. Έτσι, δεν έχω βάλει εδώ πέρα ακόμα εφαρμογές, δεν έχω προλάβει να βάλω εφαρμογές. Έτσι, αυτές εδώ πέρα είναι εφαρμογές που έχει προεγκατεστημένες. Smart Remote για να χρησιμοποιείς το κινητό σαν telecontrol. Application Management για να βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα, και Play Memories κάμερα. Επίσης, μια γενικότερη εφαρμογή για την σύνδεση με το κινητό για ανταλλαγή δεδομένων και τα σχετικά, και μπορεί να κατεβάσει άλλες εφαρμογές είτε δωρεάν είτε επιπληρωμή. Μάλιστα, πολλές από αυτές είναι εφαρμογές που βάζουν φίλτρα για τις φωτογραφίες, για το βίντεο και τέτοια ωραία πραγματάκια. Ας δείξουμε λιγάκι τώρα που έβαλα στο αυτόματο και πώς δουλεύει το selfie mode εδώ. Το βάζεις εδώ πέρα, έτσι, να κάνεις, πατάς την εστίαση, μετράει χρονόμετρο, 3, 2, 1. Καλή φωτογραφία έβγαλα, μπορώ να πω. Τώρα μιλάμε για μια μηχανή
η οποία έχω αρχίσει να... Είναι ένα χόμπι που το έχω πάρα πολλά χρόνια, η φωτογραφία, και τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να παίρνω στα χέρια μου αρκετές μηχανές, έτσι για να δω τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια φοβερή εξέλιξη, κυρίως όσον αφορά στο μέγεθος των μηχανών. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι ξέρανε ότι παίρνοντας μια DSLR είσαι OK, αλλά οι DSLR είναι μεγάλες. Τώρα αυτό το μέγεθος έχει ποιότητα DSLR, και καλύτερη ίσως, έτσι, τόσο σε εικόνα όσο και σε βίντεο, γρήγορο focus. Η Sony έχει αρκετούς φακούς για να μπορέσεις να διαλέξεις και άλλους φακούς άμα δεν σου φτάνει ο συγκεκριμένος. Βέβαια το Power Zoom που δείξαμε εμείς τώρα εδώ ουσιαστικά λειτουργεί μόνο στο συγκεκριμένο φακό και ίσως να υπάρχουν κανένα δυο ακόμα. Υπάρχει ο συγκεκριμένος φακός, έχει και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, Optical Steady Shot που το γράφει εδώ πέρα, ούτως ώστε όταν κάποιος τραβάει βίντεο και κουνιέται λίγο το χέρι γιατί κουράζεται, αυτό όσο περισσότερο γίνεται να το εξομαλύνει. Και φυσικά δυνατότητα να τραβάς RAW, επιλογές για το χειροκίνητες επιλογές όσον αφορά την ταχύτητα εστίασης, μάλλον το ταχύτητα του κλίστρου, το focal length, όλα τα τέτοια πραγματάκια. Και εδώ πέρα στο movie λοιπόν υπάρχει και εδώ είτε program, aperture priority, shutter priority και manual exposure, που είναι manual διαλέγουμε όταν θέλουμε να έχουμε το βίντεο, έτσι, okay. Και μπορούμε να βάλουμε να τραβάει το βίντεο εδώ, μια χαρά. Και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε, και επειδή είναι η οθόνη αφής, να κάνουμε touch focus εδώ, ωραία. Έτσι, και να το ακολουθεί το focus, όπως κουνάω εγώ την μηχανή, να ακολουθεί το σημείο που έχω επιλέξει εγώ να κάνει focus και να κρατάει την εστίαση σε εκείνο το σημείο. Γενικότερα με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένο η Sony A5100, πολύ μικρό σώμα με φοβερές δυνατότητες, ειδικά για όσους θέλουν να τραβάνε και βίντεο υψηλής ποιότητας, είτε τα 1080p στα 60fps, από μόνα τους είναι πολύ καλή ανάλυση και ταχύτητα για να μπορεί να κάνει και slow motion, έτσι. Αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί έναν codec με 50 Mbps συμπίεση σημαίνει ότι χάνει ακόμα λιγότερη ποιότητα κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Πολύ φακή για να διαλέξει κανείς, αν και λίγο ακριβή. Η αυτονομία είναι ικανοποιητική, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όπως ήταν η Samsung Enix Mini που είχαμε δει, αλλά είναι ικανοποιητική αυτονομία. Νομίζω μία ωρίτσα, μία μισή ώρα βίντεο το έχει, και νομίζω είναι καμιά 400 φωτογραφίες σύμφωνα με το πρότυπο CIPA, που τέλος πάντων αυτό είναι ένα πρότυπο για να μετράς την αυτονομία των φωτογραφικών μηχανών. Η τιμή στα 650 ευρώ με τον φακό δεν είναι φθηνή, έτσι, σίγουρα, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή μηχανή και αξίζει κάποιος να την προσέξει αν θέλει να πάει κατευθείαν ένα επίπεδο πάνω από τις περισσότερες entry-level DSLR ή mirrorless φωτογραφικές μηχανές, ή τέλος πάντων έχει ήδη στη φαρέτρα του, είναι επαγγελματίας και έχει ήδη κάποια πάρα πολύ καλή DSLR μηχανή, αλλά θέλει και ένα δεύτερο σώμα για να μπορεί να το κουβαλάει πιο εύκολα μαζί του. Sony A5100, μ' άρεσε πάρα πολύ.